Ο Άλτριχ Έιμς ήταν ένας υπάλληλος της CIA, ο οποίος δούλευε στο Langley, στη Βερτζίνια, στα κεντρικά γραφεία της, ήταν υπεύθυνο στο τμήμα τη Σοβιετική Αντικατασκοπία. Εν ολίγη, δουλειά του ήταν να μαθαίνει το μέγεθο των πληροφοριών που είχαν οι ρωσικέ υπηρεσίε πληροφοριών σχετικά με την Αμερικανική κυβέρνηση ή τι αντίστοιχε Αμερικανικέ υπηρεσίε. Μεγάλο μέρο τη δουλειά του ήταν να μαθαίνει για τα τεκτενόμενα των πρακτόρων τη CIA που ζουν στη Ρωσία. Έχω την εντύπωση ότι μια φορά προσπάθησε να κερδίσει κάποια χρήματα για τον εαυτό του τηλεφώνησε στη Σοβιετική Πρεσβεία στην Αμερική και τους είπε πως είχε κάποιες πληροφορίες που ο ίδιος θεωρούσε παντελώς άχρηστες. Ζήτησε 50.000 δολάρια και η Πρεσβεία ανταποκρίθηκε. Ένιωσε τις εδρουφίνες να κατακλείζουν το σώμα του μετά από το κατόρθωμά του να αποσπάσει ένα τέτοιο χρηματικό ποσό από τους Ρώσους. Αυτή η μία φορά που το έκανε αρκούσε για να έθιστεί στο εύκολο χρήμα. Όμως, κάθε καλή υπηρεσία πληροφοριών, γνωρίζει πως ο ευκολότερο τρόπο για να πείσει κάποιον να κάνει κάτι είναι να του δώσει χρήματα. Ο Άλτριχ ήταν ευάλωτο σε αυτό. Όταν οι Σοβιετικοί επικοινωνούσαν μαζί του προσφέροντα χρήματα απλά και μόνο για να κάτσει μαζί του για φαγητό, ο Άλτριχ δεχόταν και έπαιρνε τα χρήματα. Μερικέ φορέ τα χρήματα ήταν δεκάδε χιλιάδε δολάρια. Αρκετά γρήγορα ο Άλτριχ ξεκίνησε να του δίνει ακόμη περισσότερε πληροφορίε, με αντάλλαγμα ακόμη περισσότερα χρήματα ξεκίνησε να μαρτυρά τα ονόματα των πρακτόρων της CIA, οι οποίοι βρίσκονταν στο Σοβιετικό Μπλοκ και γρήγορα οι πράκτορες οι οποίοι είχε κατονομάσει ξεκίνησαν να εξαφανίζονται από προσώπου γης. Η Ρωσία έπιανε και σκότωνε όλους τους πράκτορες για τους οποίους ο Άλντριχ έδινε τα πραγματικά τους ονόματα. Μέχρι το 1985 είχε κερδίσει περίπου 4,6 εκατομμύρια δολάρια. Τα χρήματα τον άλλαξαν, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έκανε πλαστικές επεμβάσεις για να διορθώσει τα δόντια του, σταμάτησε να φορά ευθυνά ρούχα και ξεκίνησε να φορά ακριβά κοστούμια στη δουλειά. Αγόρασε μια Jaguar των 50.000 δολαρίων και ένα σπίτι αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου, πληρωμένο σε μετρητά. Όλα αυτά με έναν ετήσιο μισθό από τη CIA που δεν ξεπερνούσε τα 60.000 δολάρια. Ήταν αρκετά παράξενο όπως είναι προφανές η CIA αλλά και το FBI ξεκίνησαν να ερευνά τους θανάτους των πρακτόρων της CIA στη Ρωσία, φτάνοντας εν τέλει στον Altric. Βρήκαν αρκετά ενοχοποιητικά στοιχεία για να τον συλλάβουν. Κρίθηκε ένοχος πως έδινε πληροφορίες στους Ρώσους και πλέον εκτείει την ισόβια ποινή του. Ο Άλτριτ ήταν ένας έμπιστος υπάλληλο της CIA. Παρ' όλα αυτά, πρόδωσε την εμπιστοσύνη τους. Η προδοσία αυτή οδήγησε στο θάνατο αρκετούς συναδέλφους Ακούτε το Fabulous στη Μάκινα. Σκοτεινές ιστορίες από τις πιο σκοτεινές γειτονιές του διαδικτύου. Είμαι ο Χρήστος Αλεξίου. Μεταξύ 2009 και 2011, οι Ρανοί αξιωματούχοι έψαχναν να συλλάβουν έναν πληροφοριοδότη, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στις κάστες τους, αφότου ανακάλυψαν

Ένα πυρηνικό εργοστάσιο στο Νατάνς, στο Ιράν, είχε χτυπηθεί από έναν ιό με το όνομα Stuxnet. Κάποιο είχε μπει μέσα στι εγκαταστάσει του Νατάνς και είχε καταφέρει να εγκαταστήσει τον ιό στα πληροφοριακά συστήματα του πυρηνικού εργοστασίου. Οι εγκαταστάσει του Νατάνς δεν ήταν συνδεδεμένε με το ίντερνετ και δεν υπήρχε καμία περίπτωση κάποιο Αμερικανό να κατάφερε απλά να μπει εκεί μέσα να εγκαταστήσει τον ιό. Το Ιράν πίστευε πω ήταν κάποιο διπλό πράκτορα κάποιος που δούλευε και για το Ιράν αλλά και για τους Αμερικανούς. Αυτός ήταν ο λόγος που το Ιράν έψαχνε στις κάστες του για έναν πληροφοριοδότη. Μπορείτε σε αυτό το σημείο να υποθέσετε πως τόσο η CIA αλλά και οι υπόλοιπε μονάδες ασφαλείας πληροφοριών επί Αμερικανικού εδάφους ήθελαν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Ιράν. Είναι ένα εχθρικό κράτος προς οι Ηνωμένες Πολιτείες και θέλουν να γνωρίζουν τα τεκτενόμενα. Καθώ όμως μιλάμε για ένα εχθρικό στι Ηνωμένες Πολιτείες κράτος, αυτό το καθιστά δύσκολο και κάποιο πράκτορα στη CIA απλά να πάει στο Ιράν και να ξεκινήσει να συλλέγει πληροφορίε. Η Αμερική δεν έχει διπλωμάτε στο Ιράν. Τελευταία φορά που υπήρχε διπλωματικό σώμα τη Αμερική στο Ιράν ήταν το 1979. Εν αντιθέσει με την Κίνα και τη Ρωσία, αν είσαι Αμερικανό, δεν μπορεί απλά να εμφανιστεί στο Ιράν λέγοντα πω είσαι εργαζόμενο στο διπλωματικό σώμα ενώ στην πραγματικότητα είσαι πράκτορα τη CIA. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε παρουσία Αμερικανού πράκτορα της CIA στο Ιράν είναι παράνομη. Πρέπει να μπουν στη χώρα παριστάνοντας κάποιον και με μια ξεκάθαρη ατζέντα για το πρόγραμμά τους. Υπάρχουν μερικοί τρόποι να το κάνεις αυτό βέβαια. Ένα τρόπο είναι να έχει κάποιον άνθρωπο ο οποίο θα μπορέσει να μπει στο Ιράν για επιχειρηματικού λόγου και να καταφέρει να έρθει σε επικοινωνία με του πληροφοριοδότε οι οποίοι βρίσκονται εντό του Ιράν. Το πιο σύνηθε όμω, και αυτό το οποίο είναι το ασφαλέστερο, είναι να στρατολογήσει Ιρανού, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη χώρα, και να συναντιέσαι με αυτού για ανταλλαγή πληροφοριών σε χώρε όπω η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή η Μαλαισία. Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Έχουμε λοιπόν του πράκτορε τη CIA. Οι πράκτορε είναι άτομα τα οποία ασχολούνται με τη συγκέντρωση πληροφοριών και την κατασκοπία. Το άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για μια ομάδα πρακτόρων ονομάζεται χειριστή πρακτόρων. Οι πληροφορίε οι οποίε συλλέγονται από του πράκτορε στέλνονται στου αναλυτέ. Οι αναλυτέ αποκωδικοποιούν, μελετούν και αναλύουν τα δεδομένα, βγάζοντα έτσι συμπεράσματα για συγκεκριμένε καταστάσει ή γεγονότα. Μετά από αυτό, υπάρχει το ενεργητικό προσωπικό. Το ενεργητικό προσωπικό είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στη χώρα την οποία η CIA θέλει να κατασκοπεύσει. Προμηθεύουν την Αμερικάνικη Υπηρεσία Αντικατασκοπία με δεδομένα για τη χώρα στην οποία κατοικούν. Στην περίπτωσή μα. Ένα μέλο του ενεργητικού προσωπικού θα μπορούσε να είναι ένα Ιρανό πολίτη, ο οποίο συναντά ένα πράκτορα τη CIA για να του δώσει πληροφορίε σχετικά με ένα γεγονό. Εν τέλει υπάρχουν οι πληροφοριοδότε. Οι πληροφοριοδότε είναι απλά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιε πληροφορίε και επιθυμούν να τι μεταφέρουν σε ένα πράκτορα. Είτε γνωρίζοντα πω το άτομο το οποίο συνδιαλέγονται είναι κατάσκοπο, είτε όχι. Συνήθω λαμβάνουν αμοιβή γι' αυτό. Εν τέλει, υπάρχει ο υπεύθυνο στόχων. Το άτομο αυτό θα προσπαθήσει να εντοπίσει του ανθρώπου και του οργανισμού που πιθανώ να έχουν πληροφορίε που χρειάζεται η CIA την εκάστοτε στιγμή. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι ρόλοι προφανώ, αλλά αυτοί θα μα φανούν χρήσιμοι στην ιστορία μα. Οι πράκτορε τη CIA πρέπει να μπορούν να μιλήσουν με το ενεργητικό προσωπικό στο Ιράν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με απόλυτη μυστικότητα. Το να στείλει γραπτά μηνύματα στο κινητό είναι αδύνατο καθώ αυτά θα περάσουν υποχρεωτικά. Από τι εταιρείε τηλεπικοινωνιών του Ιράν. Τα emails δεν είναι επίση μια επιλογή. Τι θα κάνει, Θα χρησιμοποιήσει το Gmail? Θα εμπιστευτεί την Google για να κάνει μια συνομιλία με άκρα μυστικότητα? Δύο πολύ καλέ λύσει είναι οι εφαρμογέ οι οποίε κρυπτογραφούν τι συνομιλίε από κόμβο σε κόμβο, για παράδειγμα το Signal και το Wire, αλλά απαιτείται να το κατεβάσει στο κινητό σου και να το εγκαταστήσει. Τι θα συνέβαινε αν κάποιο έπαιρνε το κινητό κάποιου μέλου του ενεργητικού προσωπικού και έβλεπε την εφαρμογή του Signal να είναι εγκατεστημένη εκεί, σίγουρα τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά για αυτόν. Ακόμη, η CIA δεν μπορεί απλά να στήσει έναν communication server κάπου στο Langley στην Βιρτζίνια για να συνδέονται τα μέλη του ενεργητικού προσωπικού στο Ιράν, γιατί σίγουρα και αυτό θα κινούσε υποψίε. Έπρεπε να κάνουν κάτι τελείω κρυφό ώστε να μπορούν να έρχονται σε επαφή με τι επαφέ του στο Ιράν. Αυτό που σκέφτηκαν ήταν να στήσουν μερικέ ιστοσελίδε οι οποίε θα παρίσταναν κάτι άλλο από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα. Πλατφόρμε επικοινωνία του Ιρανικού προσωπικού τη CIA με τους πράκτορε τη CIA. Για παράδειγμα, έστω ότι ήσουν κάποιο τύπο που σου άρεσαν τα αυτοκίνητα. Θα υπήρχε μια ιστοσελίδα που θα μιλούσε για αυτοκίνητα, θα μπορούσε να συνδεθεί, αλλά αντί να μηνύματα με άλλα μέλη για το καινούριο Nissan GTR, θα συνδεώσουν με την επαφή σου στη CIA, αρκετά ενδιαφέρον, έτσι. Μέσω αυτών των καναλιών επικοινωνία μπορούσε να στείλει όσο εμπιστευτικέ πληροφορίε ήθελε. Θα μπορούσε να ανεβάσει βίντεο, φωτογραφίε, να κανονίσει ραντεβού, να στείλει απλά ένα μήνυμα ότι είσαι ζωντανό. Δεν ξέρουμε πώ δούλευαν αυτέ οι πλατφόρμες στο 100% αλλά υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για κάποιες ιστοσελίδες τις οποίες για παράδειγμα έπρεπε να συνδεθείς μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στη μέρα, να πατήσεις ένα συγκεκριμένο πίξελ πάνω στην οθόνη και εν τέλει η ιστοσελίδα θα μεταμορφωνόταν σε ένα πόρταλ το οποίο θα έμοιαζε με το facebook αλλά θα ήταν κάτι σαν το facebook της CIA. Η CIA δεν ήταν η μόνη υπηρεσία πληροφοριών που χρησιμοποιούσε αυτό το σύστημα. Σύμφωνα με έναν πρώην αξιωματούχο της MI6, και η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών αλλά και η Γαλλική Υπηρεσία Πληροφοριών χρησιμοποιούσαν αντίστοιχε εφαρμογέ. Παρόλο που ήταν ένα ιδιαίτερα ευφιέ και πονηρό σύστημα επικοινωνιών, δεν ήταν ακριβώ αλεξίσφαιρο. Υπήρχε ένα τύπο το 2009 ο οποίο ονομαζόταν Ρέιντι. Ήταν συμβασιούχο τη CIA και υπεύθυνο έβρεση των κατάλληλων ατόμων εντό του Ιρανικού εδάφου για να ενταχθούν στο ενεργητικό προσωπικό τη. Ο Τζον Ρέιντι καταδείκνει μερικά σοβαρά σφάλματα με το κανάλι επικοινωνία το οποίο χρησιμοποιούσε η CIA και είχε ξεκινήσει να το αποκαλεί μια τεράστια αποτυχία. Προειδοποιούσε πω θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εφιάλτη για την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η CIA δεν έλαβε ποτέ τι προειδοποιήσει του στα σοβαρά. Η αλήθεια είναι πω δεν γνωρίζουμε γιατί η CIA δεν έδρασε όταν ο Ρέιντι μίλησε για τα προβλήματα των καναλιών επικοινωνία. σω η Γραφειοκρατία να μπήκε στη μέση σω επειδή ορισμένοι άνθρωποι θα έχαναν τη θέση του. σω να ήταν επειδή ο Τζον Ρέιντ ήταν μόνο ένα άνθρωπο. Πόση προσπάθεια θα κατέλαβαν για παράδειγμα τα Ζάρα αν μονάχα ένα πελάτη παραπονιόταν για ένα ελαττωματικό τίσερτ. Δεν θα κύρωναν και όλη τη σεζόν των ρούχων, έτσι. Όποιο και να ήταν ο λόγο, οι εκκλήσει που απίφθινε προ η CIA για να διορθώσουν τα σφάλματα στα κανάλια επικοινωνιών ήταν άκαρπε. Τα σφάλματα συνέχισαν να υπάρχουν. Πίσω στο Ιράν, οι αξιωματούχοι της Ιρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προσπαθούν να εντοπίσουν τον κατάσκοπο ο οποίο προκάλεσε την παρολίγου καταστροφή στον Ατάν, στο Νατάν το πυρηνικό εργοστάσιο. Μετά από συνεχόμενη έρευνα, εντοπίζουν ένα πρόσωπο. Ήταν κάποιο που οι Ηνωμένε Πολιτείε νόμιζαν πω δούλευε για αυτού, αλλά στην πραγματικότητα ήταν Ιρανό πράκτορα. Αυτό ο διπλό πράκτορα γνώριζε ένα από τα κρυφά website που χρησιμοποιούσε η CIA σαν κανάλι επικοινωνία. Αυτό σήμαινε πω η Ιρανική Υπηρεσία Πληροφοριών Βρισκόταν εντό ενό καναλιού επικοινωνία CIA και γνώριζε τι υπονόταν σε αυτέ τι συνομιλίε. Το Ιράν μόλι είχε καταφέρει να χακάρει ένα κρυφό κανάλι επικοινωνία τη CIA. Η αλήθεια είναι πως μόλι βρέθηκε το πρώτο website, το να βρούνε και τα υπόλοιπα δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Απαιτούσε κάποιε απλέ δεξιότητε χρήση τη μηχανή αναζήτηση τη Google. Ο τρόπο με τον οποίο ήταν δομημένε όλε αυτέ οι ιστοσελίδε ήταν παρόμοιο. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ελάττωμα το οποίο οι Ιρανικέ Υπηρεσίε Πληροφοριών μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να εντοπίσουν όλα αυτά τα κανάλια επικοινωνία. Πολύ σύντομα το Ιράν απέκτησε πρόσβαση σε πολλέ από αυτέ τι ιστοσελίδε. Πλέον μπορούν να ακούσουν οτιδήποτε λέγεται σε αυτά τα site συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που η CIA προσπαθεί να εξάγει από το Ιράν, τι είδου επιχειρήσει τρέχουν εκείνη την περίοδο, ποιον προσπαθούν να φέρουν ή να βγάλουν από τη χώρα που συναντώνται οι πληροφοριοδότε με το ενεργητικό προσωπικό και πολλά ακόμη. Σε αυτό το σημείο, το Ιράν το μόνο που είχε να κάνει ήταν να συνεχίσει να ακολουθεί αυτό τον ιστό τη Αράχνη προ οποιαδήποτε κατεύθυνση οδηγούσε τι υπηρεσίε πληροφοριών του. Οι υπηρεσίε αυτέ κατάφεραν να ανακαλύψουν ένα τεράστιο δίκτυο ανθρώπων τόσο μέσα στο Ιράν αλλά και στι γείτονε χώρε. Αποφάσισαν πω έπρεπε να δράσουν. Συνέχισαν να ακούν σε αυτά τα κανάλια επικοινωνία και περίμεναν έω ότου πέσουν πάνω σε κάποια επικοινωνία σχετικά με μια συνάντηση κάποιου μέλου του ενεργητικού προσωπικού με έναν πράκτορα τη CIA. Τώρα η συνάντηση αυτή μπορεί να γινόταν τόσο στο Ιράν, όσο και σε κάποια χώρα στο εξωτερικό, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα τι Ιρανικέ Υπηρεσίε Πληροφοριών. Ακόμα και αν η συνάντηση γινόταν, για παράδειγμα, στο Ντουμπάι, θα μπορούσαν να του ακολουθήσουν ω εκεί, να του παρακολουθήσουν και μετά θα μπορούσαν να τραβήξουν, για παράδειγμα, φωτογραφίε των υπεύθυνων επικοινωνιών με όποιον θα συναντιόταν. Και ίσω αυτό να μπορούσε να δώσει πληροφορίε σχετικά με όλο το δίκτυο των πρακτόρων τη CIA στο Ιράν. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να περιμένει όσο του πάρουν το αεροπλάνο για τη Τιχεράνη και να του συλλάβει εκεί. Το Ιράν ξεκίνησε να στείλει αρκετέ μικρέ και ευέλικτε επιχειρησιακέ μονάδε, οι οποίε είχαν ω στόχο να συλλαμβάνουν πράκτορε τη CIA και μέλη του ενεργητικού προσωπικού τη. Ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ανθρώπων συνελήφθη. Φυλακίστηκαν όλοι. Αυτή ήταν η τυχερή βέβαια γιατί το Ιράν σκότωνε μερικού από αυτού που έπιανε. Ο ένα μετά τον άλλον, αρκετοί άνθρωποι που είτε εργάζονταν ή απλά συνεργάζονταν με τη CIA, ξεκίνησαν να εξαφανίζονται. Τα πράγματα γινόταν όλο και χειρότερα για την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η γνώση για τα κρυφά κανάλια επικοινωνιών τη δεν έμεινε εντό των Ιρανικών συνόρων. Οι υπηρεσίε πληροφοριών του Ιράν επικοινώνησαν με του ομόλογου του σε υπηρεσίε πληροφοριών τη Κίνα και τη Ρωσία και εξήγησαν με κάθε λεπτομέρεια το σύστημα επικοινωνιών τη CIA. Είναι άλλο πράγμα να έχει να αντιμετωπίσει μία υπηρεσία πληροφοριών μία εχθρική προ εσένα χώρα και άλλο να έχει να αντιμετωπίσει ένα συνασπισμό υπηρεσιών από διαφορετικέ χώρε. Τα μεγέθη και η εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνει είναι τελείω διαφορετικά. Σε αυτό το σημείο, οι Κινέζικε Υπηρεσίε Πληροφοριών ξεκίνησαν να μαθαίνουν τι ταυτότητε και τι τοποθεσίε των πρακτόρων τη CIA στην Κίνα. Τουλάχιστον 30 πληροφοριοδότε πέθαναν εκείνο το διάστημα και αρκετέ εκατοντάδε συνελήφθησαν. Ο John Ρέιντι, ο τύπο ο οποίο είχε εκφράσει ανοιχτά τι ανησυχίε του στη CIA για το σύστημα των κρυφών επικοινωνιών εδώ και αρκετό καιρό, εκτιμούσε πω εφόσον αυτό το σύστημα λύγιζε, ξένε υπηρεσίε πληροφοριών κατάφεραν να διεισδύσουν σε αυτό τότε τουλάχιστον το 70% των επιχειρήσεων της CIA θα έπρεπε να σταματήσουν. Η ιστορία αυτή συνέβη πριν 7 χρόνια. Το Υπουργείο Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών και οι υπηρεσίε πληροφοριών έκαναν ό,τι καλύτερο για να την καλύψουν. Στα κεντρικά γραφεία τη CIA υπάρχει ένα στίχο όπου αναγράφονται τα ονόματα των πεσόντων στο καθήκον. Κάποια ονόματα είναι εκεί, κάποια δεν γράφονται ποτέ για διάφορου λόγου. Δεν θα δείτε ποτέ κατηγορητήριο για κάτι τέτοιο διότι η ίδια η πράξη της επιβεβαίωσης των γεγονότων μέσω της νομικής οδού δείχνει ότι οι Ιρανοί και οι Κινέζοι στην πραγματικότητα στόχευαν τους σωστούς ανθρώπους. Και η κατασκοπία είναι παράνομη, έτσι δεν είναι. Δεν θέλουν περαιτέρω αποκαλύψη σχετικά με το τι συνέβη. Γιατί συνέβη, τη διαδικασία πίσω από αυτό και σίγουρα δεν θέλουν να ανοίξουν το κουτί τη Πανδώρα για μια Αμερικανική νομική διαδικασία η οποία θα ερευνούσε τι διαδικασίε τη CIA. Ένα δικηγόρο θα μπορούσε να θεωρήσει υπεύθυνου κάποιου εντό τη CIA τίποτα από αυτά δεν θα δει ποτέ το φως της ημέρας. Πέραν όλων αυτών, η CIA είναι ένας οργανισμός ο οποίος θέλει να πραγματοποιεί όλες τις δραστηριότητες της με ένα πέπλο μυστικότητας. Ακούγατε το Fabulous The Machina.